Θα μου επιτρέψετε να σας πω ποιος είμαι. Ακούσατε προηγουμένως κάποια εγκόμια. Εγώ λοιπόν να σας πω ότι είμαι ένας νάνος που ανέβηκα στον χρόνο ενός γίγαντος. Αυτό είναι. Δηλαδή, δεν είμαι σαβαθιανός. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάνω συνέχεια του έργου του Σεβαστιανού. Αλλά είπα, ό,τι θέλει ο Θεός, αυτό να γίνει. Πρώτα-πρώτα, να ευχαριστήσω τον σεπτόπιμενάρχη σας, τον σεμασμιότατο και λίανη αγαπητό αδελφό Μητροπολίτη Σερών και Μηδρίτης, κύριο Θεολόγο, διότι μου έκανε την τιμή να με συγκαταλέξει στους ομιλητές των εκδηλώσεων, των επαιτειακών εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Μηδρίτης επί της συμπληρώσεων 200 ετών από του μαρτυρικού θανάτου του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Νικήτα του Νέου. Ο Άγιος Θεός να τον αγιάσει και να τον χαρητώνει. Να ευλογείται πλουσίως στην αριστερατική του διαμονία, στην ιστορική αυτή Μητρόπολη, για τη δόξα του Χριστού και το μεγαλείο της ελληνικής μας πατρίδος. Το θέμα της ομιλίας που μου ανέφερε να σας αναπτύξω, όπως ακούσατε και προηγουμένως, είναι Βόρειος Ήπειρος και Νεομάρτυρας. Σεβασμιότατε Άγιε Σερών, σεβασμιότατε Άγιε Σερόκαστρο, και επειδή δεν σας γνωρίζω προσωπικώς, απευθύνω τον χαιρετισμό μου στους σεβαστούς πατέρες και σε όλους εσάς τους εν Χριστώ αδελφούς. Μέχρι το 1914, ο όρος Βόρειος Ήπειρος δεν υπήρχε. Η Ήπειρος ανέκαθεν ήταν ενιαία. Άρχιζε από τον Αμβραϊκό κόλπο, την Άρτα και την Πρέβεζα και έφτανε μέχρι τον ποταμό Γενούσο ή Σκούπι και Σκουπίνι, όπως τον λένε οι Αλβανοί. Η Ελλάδα τότε ζούσε τη μεγάλη ευτυχία των νικών των Βαλκανικών πολέμων του 1912-1913, γιατί με τους ηρωικούς αγώνες των ιδιαίτερων παιδιών της είχαν απελευθερωθεί η Μακεδονία και η Ήπειρος έπειτα από 500 ολόκληρα χρόνια τουρκικής σκλαβιάς. Έθνης όμως, ο ίδιος της χαράς και της ελευθερίας σκοτίνιασε. Οι τότε μεγάλες δυνάμεις και κυρίως η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ιταλία απέσπασαν ένα κομμάτι της Ηπείρου προαιωνίως ελληνικό και το προσάπτυσαν αυταρχικά στο ανύπαρκτο μέχρι τότε κρατήριο της Αλβανίας. Έθεσαν μάλιστα ένα εκβιαστικό δίλημα στον τότε πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο. Του είπα, ή παίρνεις τα νησιά του Αιγαίου χωρίς την Βόρειο Ήπειρο, ή παίρνεις την Βόρειο Ήπειρο, αλλά χάνεις τα νησιά του Αιγαίου.
ο μεγάλος εκείνος πολιτικός άντρας. Αν και ταλαντεύτηκε, τι να πάρει και τι να αφήσει. Τελικά, αποφάσισε να πάρει τα νησιά του Αιγαίου με την σκέψη ότι αργότερα, με διπλωματικές ενέργειες, θα μπορούσε να κερδίσει την Βόρειο Ήπειρο. Έτσι, το τμήμα αυτό της Ήπειρου, που από τότε έμεινε γνωστό ως Βόρειος Ήπειρος, κάτι ανάλογο με αυτό που είναι στην Κύπρο τώρα, που λέμε Βόρειος Κύπρος. Ενώ ενσωματώθηκε στο κρατήριο της Αλβανίας, ενώ ο ελληνικός στρατός υποχρεώθηκε να υποχωρήσει. Όμως οι βορειοϋπειρώτες δεν αποδέχτηκαν αυτή την άδικη απόφαση των μεγάλων δυνάμεων. Και στις 17 Φεβρουαρίου του 1914 εκήρυξαν επανάσταση και ύψωσαν στο αργυρό κάστρο τη σημαία της Βορείου Ηπείρου, η οποία ήταν ακριβώς η ελληνική σημαία που είχε στο μέσο το δικέφαλο αετό. Να σημειωθεί ότι στον αγώνα εκείνο που έρχεται γνωστός ως αυτονομιακός αγώνας, πρωτοστάτησαν οι τρεις Μητροπολίτες της Βορείου Ηπείρου, ο Τριεινοπόλεως Βασίλειος, ο Βελάς Εκονίτσης Σπυρίδου και ο Κορισάς Γερμανός. Δεν είχε, βλέπετε, βρεθεί η σύγχρονη θεωρία των διακριτών ρόλων Εκκλησίας και Πολιτείας, ούτε και την Εκκλησία να βρίσκεται μέσα στους τέσσερις τείχους των ναών, χωρίς να έχει ανάμειξη στα εθνικά και στα κοινωνικά θέματα. Είναι εφευρές της σύγχρονης εποχής αυτάς. Η κυβέρνηση της Αυτονόμου Βορείου Ηπείρου υπό τον Γεώργιο Χριστάκη Ζωγράφο και μένει εκτός των άλλων και τους τρεις προαναφερθέντες Μητροπολίτες εξέδωσε μια δραματική προκήρυξη στην οποία μεταξύ των άλλων έλεγε και αυτά. Μας αποσκούν από τα σαγκάλας της μητρός μας Ελλάδος. Μας αρνούνται την αυτοδιοίκηση εν το κράτη το αλβανικό. Μας αρνούνται και αυτάς ακόμη τα εγγύησεις έτεινε συμβίναντο να περιφρουρήσωση λυσιτελώς την ζωή, την θρησκεία, την περιουσία, την ύπαρξη μας, την εθνική. Το πάτριο λοιπόν εδάφος κοίτα σήμερα ηλία, δυνάμει αντίπου και αγκύρου βουλήσεων πάντων των ισχυρών της γης. Αλλά ακρόνητον έμεινε το ημέτερο δίκαιο, το δίκαιο του υπερωτικού λαού να ρυθμίσει τα της ειδικής του τύχης, διοργανούμενος πολιτικός και ενόπλος ή να φρουρήσει την ανεξαρτησία αυτού. Συγχρόνως, η επαναστατική αυτή κυβέρνηση απίφθηνε προσκλητήριο για συμπαράσταση και παρατηρήθηκε τούτο το συγκλονιστικό φαινόμενο. Φοιτητές από όλες τις σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών, τότε μόνο το Πανεπιστημίου Αθηνών υπήρχε, έκλειναν τα βιβλία τους, άφηναν τα εδρανά τους και έσπευδαν να καταταγούν στους ιερούς λόγους που είχαν ήδη σχηματιστεί.